περιορισμένες εμφανίζονται οι νέες αφίξεις προσφύγων στα ελληνικά νησιά, την ώρα που ο συνολικός αριθμός τους στη χώρα μας ξεπερνάει πλέον τις 53.000. Οι επαναπροωθήσεις στην Τουρκία κράτησαν μόλις μία ημέρα, καθώς οι μετανάστες που είχαν επιλεγεί να επιστρέψουν εκεί αρνούνται να επιβιβαστούν στα πλοία και καταθέτουν αιτήματα για παροχή ασύλου. Έκανα αίτηση για άσυλο στο Λίβανο. Είμαι Παλαιστίνιος και δεν μου επιτρέπεται να ζω και να εργάζομαι εδώ. Γνωρίζετε την Παλαιστινιακή κρίση. Δεν έχουμε χώρα και πατρίδα. Στοιχείο, ένα σειρματόπλεγμα χωρίζει πλέον στα δύο το λιμάνι του νησιού. Οι αρχές κατέληξαν σε συμφωνία με τους πρόσφυγες που παραμένουν εκεί ότι δεν θα εμποδίσουν ξανά την πραγματοποίηση δρομολογίων πλοίων. Έτσι τα πλοία θα δένουν στο ανατολικό τμήμα, ενώ στο δυτικό θα παραμένουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Το βράδυ πάντως το λιμάνι της Χίου παρέμεινε κλειστό, με τα πλοία να δένουν στο λιμάνι των Μεστών. Νομίζω πως όλα μας τα όνειρα θα ναυαγίσουν εάν πάμε στην Τουρκία. Ήρθαμε εδώ και ξοδέψαμε όλα μας τα χρήματα. Ερωτήματα πάντως προκαλεί ο ρόλος ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες συμβουλεύουν τους πρόσφυγες να μην δεχθούν να επιβιβαστούν στα πλοία για Τουρκία και να κάνουν αιτήσεις ασύλου στη χώρα μας. Στείλησαν πίσω αυτό παιδιά, αλλά δύο παιδιά πεθάναν. Το σφίξανε λοιμό το σκηνή και πέθαναν. Γιατί δεν σηκώνουν να πει ζωή. Άμα φύγουν πίσω, μπορεί έχεις πουλήσει το σπίτι και ήρθανε, και άμα πάλι πίσω τα πάνε, θα πεθάνουν. Τι να κάνει αυτός. Το πρωί πάντως επικράτησε ένταση στο λιμάνι του Πειραιά, όταν οι πρόσφυγες που έχουν στήσει σκηνές ενημερώθηκαν από τις αρχές ότι πρέπει να επιβιβαστούν σε πούλμαν και να μεταφερθούν οργανωμένα σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας.